Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Να εφαρμοστούν κανονικά τα ήδη ψηφισμένα μέτρα για την περικοπή των συντάξεων από το 2019 και την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου από το 2020, εξακολουθεί να ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επιμένοντας έτσι στις θέσεις του για την αναγκαιότητα εφαρμογής των προνομοθετημένων μέτρων. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι οι αποφάσεις για τα δημοσιονομικά της Ελλάδος λαμβάνονται πλέον μεταξύ της χώρας και των Ευρωπαίων. Προβληματισμό για τη σταθερή διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς ιδιώτες εκφράζουν στελέχη των θεσμών, υπογραμμίζοντας πως αν και η Ελλάδα έλαβε ειδική χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για να εξαλείψει τα χρέη αυτά, μεταξύ 2015-2018 δανείστηκε συνολικά 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, δεν το πέτυχε. Το γεγονός πως το ποσό των οφειλών παραμένει σχεδόν αμετάβλητο αποδίδεται από πολλούς στην απροθυμία που δείχνει το δημόσιο στην αποπληρωμή των χρεών του, συγκρατώντας με τον τρόπο αυτό τις δαπάνες και διατηρώντας τα πρωτογενή πλεονάσματα. Τα αντανακλαστικά των ελεγκτικών μηχανισμών ενεργοποίησε η υπόθεση των πωλήσεων ακινήτων σε Κινέζους μέσω POS που ξέσπασε πριν από λίγες ημέρες. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ετοιμάζεται να ελέγξει εταιρείες που έχουν συσταθεί το τελευταίο διάστημα με αντίστοιχες δραστηριότητες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο θα βρεθούν ακόμη και δικηγορικά γραφεία που αναλαμβάνουν την έκδοση της Golden Visa για Κινέζους επενδυτές. Πάντως, πολλοί μιλούν για ολόκληρες φάμπρικες Golden Visa που στελεχώνεται με δικηγόρους, λογιστές, μηχανικούς και μεσίτες, που όχι μόνο προωθούν μαζικά κινητά σε συνεργασία με κινέζικα γραφεία, αλλά στείλουν και κυκλώματα παράκαμψης των κινέζικων Capital Controls. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό ανοίγμα της συνεδρίασης, με τον γενικό δικτυμόνα κειμένου σε 625,14 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,94% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.